Το κύριο Βασίλειο Σαλακά, δικηγόρο του Παναγίου Πάγου, και θέλω τη συζήτηση τη νομική του θέση τη ΔΕΗ για να σύντομο υπερισμό. Κυρίε και κύριοι, απόψε τιμούμε την ιστορική αφιέρωσα του Παναγίου, την οποία έχουν την ειδή διατροφής άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, το Δευτέρι Γερόστατο, που έχει γεννηθεί, όπως αναφέρει, στα τετράγωνα της Ορδιπίας, της Κεντή της Τωρινής. Θα ασχοληθώ εγώ με το ποιητικό του έργο και γενικότερα με το λογοτεχνικό του έργο, γιατί εκείνοι που έχουν αποφασίσει να ασχοληθούν είναι οι λιγότεροι εγώ. Θα περιορισθώ να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία που αφορούν την προσωπικότητά της. Καταρχήν θέλω να τονίσω ότι προσγειωνόμενη τιμή στο Βίδι Γερόστατο, Δευτέρι, δημιουργία σήματα και υπάλληλες σε όλους τους πολίτες Ηλίου Κέντη, τους Ολυμπίους περισσότερους. Έτσι δεν περισσότερο τέτοια αισθήματα υπερβαίνει και υπερβάλλει την δημιουργή στους τετραγωνίτες ομοφόρητους του και πολύ περισσότερο στη γενέτερά του, την οποία εγεννήθη, είδε το φως, τη μεγάλωση και έμαθε τα πρώτα γράμματα. Η σημερινή τιμητική εκδήλωση στο ποιητή μας, το Λευτέρι Γερόστατο, κατά την άποψή μου, είναι ένα ελάχιστο αποτελεί ένα ελάχιστο χώρο τιμής στους γονείς, στους αϊνείς του γονείς, του Κωνσταντίνο και την Ειρήνα Γερόστατο, που τον εγγέλισαν, τον ενέδεσαν και τον διαμόρφωσαν το σημερινό ακέραιο χαρακτήρα. Ο συμπολίτης, ο συγγενής και ο διατελέστας δύο φορές πρόεδρος του Συλλόγου Τετραγωνιτών Περιοριστάνων Ολυμπίας και ο διευθυντής της επιδόμηνης εφημερίδας του Συλλόγου με τον τίτλο «Τα Πετράλωνα», έχω υποχρέωση να επισημάνω ότι ο Γερόστατος, ο Λευτέρης, διακρίνεται πάντοτε για το είδος του, για τη συνεργειά του, για την ευθυγορία του και κυρίως για την αγάπη του προς τον συνάνθρωπο. Το πρόσωπό του βρίσκει, κατά την άποψή μου, και εφαρμογή η αρχαία λύση ως καλή ένα άνθρωπο όταν άνθρωπος είναι. Ο Λευτέρης Γερόστατος είναι εκλεκτό μέλος του συλλόγου μας, τον οποίο με τις επιφυγίδες και τα λογοτεχνικά κείμενά του τον προβάλλει ούρβι εν τόρβι και τον έχει καταστήσει γνωστό. Αποτελεί επίσης τακτικό και εκλεκτό στέλεχο της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας του Συλλόγου, στις στήλες της οποίας και δει στην περίπτωση θέση δημοσιεύονται οι επιφυγίδες του και τα επιλεγόμενα από αυτόν λογοτεχνικά του έργα. Πριν τελειώσω, για να θυμίσετε την αγάπη μου προς τη γενέτειρά του, θα ήθελα να αναγνώσω ένα από τα βιβλιοθά του που είναι αφιερωμένο σε αυτήν. Λέει ο ποιητής, κι αν πέρασε μισός αιώνας χρόνος, κι αν άλλαξε στην όψη εκείνου του καιρού, κι αν έμεινα απόμακρα από σένα μόνος, δεν έμπλησε στη μνήμη εκείνου του παιδιού. Ο τύπος αυτός μου θυμίζει τη στροφή από ένα ποίημα του μεγάλου μας ποιητή του Κωστή Παραμά, το σπίτι που γεννήθηκα και αστοπατούν οι ξένοι, στοιχιώνε και με καρτερή ψυχή και με προσμένη. Συμπίπτουν στο σημείο αυτό τους δύο ποιητές. Ήθελα από τη δέση αυτή να συγχαρώ τον συμπολίτη και συγγενή μου. Είμαστε παιδιά δύο πρώτων εξαδέρφων. Να τον συγχαρώ, λέω, και να τον ευχηθώ γρήγορα να ανέβει η κορυφή του ποιητικού ολίγου. Σας ευχαριστώ πολύ.